ο κύριος Καντρούκαλος θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση με τα επιχειρήματά του. Καλώς κάνει και αντιστέκεται για να μην δώσει λαβή στην αντιπολίτευση να μιλήσει για σκάνδαλο. Για την τσέπη του καλώς κάνει και αντιστέκεται. Για την πολιτική κακώς κάνει που ανεμίχθη στην πολιτική από την αρχή. Η πολιτική και ο βίος και η πολιτεία του κύριου Κατρούγκαλου θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Και όχι μόνο εξαιτίας του τελευταίου συμβάντος. Τι εννοείται? Τι εννοείται, γιατί η μισή πολιτική που είναι στο κοινοβούλιο από τα φοιτητικά έδρανα, όπως και ο κύριος Κατρούγκαλος. Εννοώ ότι αυτό το μοντέλο του κομματικού χαμελέοντα, το οποίο πάει στον ακόμα, πάει στο άλλο, γυρνάει από εδώ, πάει μέχρι να βρει κάπου να χωθεί. Αυτό το μοντέλο θα έπρεπε να είναι εκτός πολιτικής. Δηλαδή, διάλεξες μία καριέρα του ακαδημαϊκού. Έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα ότι ο ακαδημαϊκός και ο δημοσιογράφος οφείλει να έχει ανοιχτή σκέψη. Οφείλει να είναι δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικός. Δεν είναι δυνατόν ο ακαδημαϊκός και ο δημοσιογράφος να έχουν κομματική ταμπέλα. Περιορίζονται, αυτοϋπονομεύονται, χάνουν το κύρος τους. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουν? Βλέπετε ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ακαδημαϊκός ήταν και έφτασε στο ανώτατο αξίωμα. Ανταμείφθηκε, άρα να υποθέσω ότι ο κύριος Κατρούγκαλος βάζει υποθήκη για να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας.